Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, ξεκινώντας θα θέλουμε για άλλη μια φορά να καταδικάσουμε την τρίτη κατά σειρά της εισβολή της Τουρκίας στη Συρία. Από αυτό το βήμα εκφράζουμε την αμέριστη αλληλεγγύη μας στο λαό της Συρίας, στο κουρδικό πληθυσμό της περιοχής, σε αυτούς που μετράνε νεκρούς και τραυματίες, θύματα του υπεραλληστικού πολέμου στην περιοχή, σε αυτούς που κατά χιλιάδες ξεριζώνονται και αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τις ευθείες τους. Σε όλους αυτούς που ζουν όχι μόνο αυτές τις μέρες, αλλά εδώ και πολλά χρόνια στο πεζί τους, το τι σημαίνει υπεραλληστικός ανταγωνισμός, το τι πάει να πει υπεραλληστικός πόλεμος. Αυτές τις μέρες ζούμε την κλιμάκωση μιας σειράς ανταγωνισμών μεταξύ υπεραλληστικών κρατών στην περιοχή μας. Στα πλαίσια αυτά εντάσσεται και η νέα εισβολή της Τουρκίας στη Βόρεια Συρία. Στα πλαίσια αυτά πρέπει να δούμε και την τουρκική εισβολή, και όχι όμως από το πρίσμα που έτυχε να προβάλλεται από διάφορους για τον κακό Σουλτάνο Ερντογάν. Αυτή λοιπόν η στρατιωτική επιχείρηση δείχνει τις ακόρταγες επιδιώξεις της τουρκικής αστικής τάξης προς υπηρετή ο Ερντογάν, που προσδοκά να δημιουργήσει τελεσμένα και στο συριακό έδαφος για να διαμορφώσει προϋποθέσεις για παραπέρα επεμβάσεις στις εσωτερικές υποθέσεις της Συρίας, επιτείνοντας τον εδαφικό κατακαιρματισμό της χώρας που βιώνει τις σκληρές συνέπειες του πολύχρονου υπεραλληστικού πολέμου. Η Τουρκία δεν κλιμακώνει την υπερκεκτικότητά της για εσωτερική κατανάλωση, ούτε ακολουθεί λάθος πολιτική, ούτε είναι απομονωμένη όπως υποστηρίζουν δραστικά κόμματα. Η Τουρκία ως ισχυρή ανατολική δύναμη έχει επιθετικούς στόχους. Προχωρά στην πράξη στη διχοτόμηση της Κύπρου, διεκδικεί στο Αιγαίο, απειλεί, πιέζει για στη διαχείριση και διαμορφώνει όρους ακόμα και για θερμό επεισόδιο. Την ίδια ώρα επεκτείνεται στη Συρία, παρεμβαίνει στο Ιράκ και τη Λιβύη, δημιουργεί στρατιωτικές βάσεις στο Κατάρ, στη Σομαλία και αλλού. Όλα δηλαδή για τα συμφέροντα της αστικής τάξης και για την αναβάθμιση της θέσης της στην υπεραλληστική πυραμίδα. Οι προφάσεις που χρησιμοποιούνται και από την Τουρκία περί διεθνούς δικαίου αυτοάμυνας επιβεβαιώνουν για άλλη μια φορά πως σήμερα το διεθνές δίκαιο μεταφράζεται κατά το δοκούν για να εξυπηρετεί στα διάφορα υπεραλληστικά σχέδια. Σύντροφοι και φίλοι, αυτή η στρατιωτική τουρκική εισβολή δεν θα είχε συμβεί αν οι ΗΠΑ δεν είχαν δώσει το πράσινο φως στις στρατιωτικές τουρκικές ένοπλες δυνάμεις. Το γεγονός αυτό αποκαλύπτει πόσο έολη είναι η πρόσφατη πανηγυρισμή της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας για την επίσκεψη του Πομπέο και το δίθεν ειρηνευτικό και σταθεροποιητικό ρόλο των ΗΠΑ, για το ότι η ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ και με την Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελούν τάχα παράγοντες ειρήνης και ασφάλειας για την περιοχή. Η χτεσινή επίτευξη άμεσης συμφωνίας της κυρίας διάρκειας 5 ημερών, ώστε να αποσυρθούν οι Κούρδοι μαχητές σε έκταση 32 χιλιόμετρων από τα νότια της Τουρκίας, δεν πρέπει να εφησυχάσει κανέναν. Η εξέλιξη αυτή δεν αποτελεί τίποτα παραπάνω παρά μέρος ευρύτερων αντιλαϊκών διεργασιών που αφορούν ολόκληρη την περιφέρεια, για τα οποία οι ΗΠΑ παλαρεύουν σκληρά με την Τουρκία σε πολλά κρίσιμα μέτωπα. Από την κατάσταση στην Κυπριακή Αόρθη το Αιγαίο μέχρι τη στάση απέναντι στο Ιράν και φυσικά στη Ρωσία. Σε αυτό το κουβάρι των εξελίξεων και ανταγωνισμών συμμετέχει και η Ελλάδα με συγκεκριμένο καταμερισμό που την καθιστά μαγνήτη κινδύνων, είτε στην περίπτωση που εμπλακεί σε μια πιο γενικευμένη σύγκρουση συμφερόντων των ΗΠΑ με την Τουρκία, αλλά και όσον αφορά τα κυριαρχικά της δικαιώματα σε Αιγαίο, ακόμα και στη Θράκη, που μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο ενός μελλοντικού συμβιβασμού. Οι εξελίξεις αποκαλύπτουν όλους εκείνους που παρουσιάζουν τη συμμετοχή της Ελλάδας στα αμερικανοτουρκικά σχέδια ως εγγύηση για σταθερότητα στην περιοχή και τη χώρα μας ως τάχα πυλών ασφάλειας. Η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ από την κυβερνητική θέση ή τη θέση της αντιπολίτευσης αναμασούν τους ίδιους διάτρητους ισχυρισμούς για τον ρόλο της Τουρκίας. Η ανάλυση και η πολιτική τους πρακτική υποβαθμίζουν ή αποσιωπούν τις αντιθέσεις των αστικών τάξεων και προσπερνούν τους ανταγωνισμούς. Παρουσιάζουν τις υπεραλληστικές ενώσεις τάχα σαν σωτήρες. Η ανάλυση τους διαψεύδεται από τις εξελίξεις και εκτίθονται, ειδικά όταν η κατάσταση οξύνεται όπως σήμερα. Η εμπλοκή της αστικής τάξης και το κομμάτι της ενισχύεται μέσα από το στρατηγικό διάλογο με τους Αμερικάνους που άνοιξε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και συνεχίζει η Νέα Δημοκρατία σήμερα. Με τη σύνδεση μάλιστα του ΣΥΡΙΖΑ, με αποτέλεσμα μεταξύ των άλλων την πρόσφατη ανανέωση και επέκταση της Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας Ελλάδας-Αμερικής.
Ο χαρακτηρισμός αμυντική αποσκοπεί στον αποκλείσει πως τη Σούδα, στη Λάρισα, στο Στεφανοβίκιο, στην Αλεξανδρούπολη, στο Άκτιο και σε άλλες ευρωατλαντικές σχολιές δημιουργείται μια ισχυρή πολιτική υποδομή. Ένα τόξο γλυκό συστημάτων και καταστάσεων που συνδέονται με παρόμοιες σε άλλες χώρες και είναι στην υπηρεσία των σχεδίων των Ηνωμένων Πολιτειών, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον ανταγωνισμό που έχουν με τη Ρωσία και με μεγάλους κίνδυνους για το λαό μας. Οι ευθύνες των αστικών δυνάμεων και των αστικών κομμάτων είναι κατανοητό λοιπόν ότι είναι τεράστιες. Η πολιτική τους ευνοεί τους υπεραλιστικούς πολέμους στην περιοχή και διεθνείς εμβέλειας επιδράσεις. Και στο έλεγχος αυτό ξεπερνούν κάθε όριο προκλητικότητας οι ισχυρισμοί πως το βάθεμα της σχέσης της Ελλάδας με τους πολιτικούς υπεραλιστικούς μηχανισμούς που μετράνε εκατοντάδες εγκλήματα και πολέμους μπορεί να συνεισφέρει στην ασφάλεια του λαού, του δικού μας και των άλλων λαών. Σύντροφοι και φίλοι, αυτό που τώρα επήγει είναι να εκφραστεί ολόψυχα η αλληλεγγύη στο λαό της Συρίας, να καταδικαστούν οι Τούρκοι δολοφονική εισβολή των ΗΠΑ και ΝΑΤΟ που είναι ενθάρρυνα. Να απαιτήσει ο λαός καμία εμπλοκή της Ελλάδας στους αμερικανοδοτικούς σχεδιασμούς και ανταγωνισμούς που αναβαθμίζουν τον κίνδυνο μετά την ανανέωση και τη διεύρυνση της συμφωνίας όπως είπαμε. Τώρα χρειάζεται να δυναμώσει ο αγώνας ενάντια στον υπεραλιστικό πόλεμο και να κλείσει η βάση της Σούδας και όλες τις ξένες βάσεις στην Ελλάδα. Για να επιστρέψουν οι Έλληνες στρατιώτες από αποστολές εκτός συνόρων για την αποδέσμευση της χώρας από τον ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να ακυρωθεί τώρα η αμυντική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι λαοί δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα, με την αλληλεγγύη και την κοινή πάλι να δώσουν τείχος στα σχέδια των υπεραλιστών. Να βάλουν στο στόχαστρο το σάπιο σύστημα που γεννά φτώχεια, κρίσεις, πολέμους και προσφυγιά. Καμία αναμονή, κανείς εφησυχασμός. Δυναμώνουμε την αντιπεριαλιστική πάλι. Καταδικάζουμε την επίθεση της Τουρκίας στη Συρία. Καμία εμπλοκή της Ελλάδας, αλληλεγγύη στο συριακό λαό. Γεια σας.